Εδώ είμαστε πίσω στο Star System και αυτό το μεσημέρι της Κυριακής. Εδώ με την Φέη Ξυλά, λέμε πολλά για το χρήμα, θα πούμε και άλλα πράγματα. Και βέβαια εσείς σήμερα μαθαίνετε αυτό το μοναδικό πράγμα, αν έχετε την όψη του πολυεκατομμυριού στο οροσκόπιό σας. Που εγώ θα φύγω στεναχωρεμένη, δεν την έχω. Δεν σου απαντώ. Λοιπόν, δεν είναι μία η όψη, έτσι τώρα μην τρελαθούμε, δεν είναι ένα πράγμα, μα ήταν έτσι, θα ήταν πολύ απλά. Υπάρχουν πολλές όψεις και αυτοί οι άνθρωποι που είδαμε και πριν στο βίντεο έχουν διαφορετικά πράγματα που όλα όμως φέρνουν κοντά στο πολύ πολύ χρήμα. Θα πούμε βέβαια για το πώς θα μας επηρεάσουν τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Πριν πω όμως το επόμενο ζώδιο που είναι ο καρκίνος, θα ήθελα να μου πεις αν είναι κριτήριο για σένα για τις επαγγελματικές συνεργασίες που κάνεις η αμοιβή. Δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς όταν θα σου αναθέσουν μια δουλειά, ένα ρόλο, ή θα κοιτάξεις πρώτα το ρόλο, οπότε και στην αμοιβή μπορεί, ας πούμε, να τα βρεις. Πρόσεξε τι θα πεις. Θα κοιτάξω πρώτα το ρόλο. Γενικώς δεν έχω κάνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ποτέ μια δουλειά για τα χρήματα. Την έχω κάνει για άλλους λόγους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την έχω πληρωθεί καλά. Σαφώς, εννοείται. Πάντως, όταν είσαι από τους ανθρώπους που όταν συζητάει για τα οικονομικά, γιατί ξέρεις οι περισσότεροι, μπορεί να συζητάνε τα καταπληκτικά τα πάντα στις συνεργασίες τους. Και όταν έρθει ένα θεματάκι, η στιγμή των οικονομικών, νιώθουν, ξέρεις, λίγο ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το ζητήσω. Ναι. Εσύ το έχεις αυτό? Είμαι πολύ έντονα και γι' αυτό από κάποιο σημείο και μετά έπαψα να το κάνω εγώ και έβαλα έναν άνθρωπο να το κάνει για μένα. Τύπου μάνατζερ, ας πούμε, πώς είναι στο εξωτερικό. Μόνο για τα οικονομικά. Για τα οικονομικά. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Γιατί τώρα νομίζω άλλος ότι υπάρχει περισσότερο. Πολλοί κόσμος έχει. Ναι. Οπότε αφού είδα και εγώ ότι δεν το μπορώ. Γιατί δεν είμαι και από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάνω παζάρι ή να ζητήσω κάτι. Θεωρώ ότι ο άλλος θα πρέπει να μου το πει από μόνος του. Οπότε εκεί μετά έχω πρόβλημα. Εντάξει, τουλάχιστον το έχεις βρει έναν τρόπο, δεν έχει σημασία. Έχεις βρει έναν τρόπο να το διαχειρίζεσαι το πράγμα. Ωραία. Θα δούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε τώρα τους καρκίνους και τι θα κάνουν με τα οικονομικά τους. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα ζώδια ο καρκίνος, ξέρεις Φέη, που με τα οικονομικά έχει ένα θέμα. Και το θέμα του είναι ότι θέλει να νιώθει ασφάλεια. Και η ασφάλεια περνάει πάρα πολύ από το πορτοφόλι. Μάλιστα, οι καρκίνοι με τους εγώκερους και τους. Για άλλη μια φορά το γνωστό, έτσι, πάτε μάτια ψάρια. Εσύ, Φέη, θα έκανες ποτέ ένα βήμα στη ζωή σου, όπως είναι ένας γάμος ή ένα παιδί, αν δεν ένιωθες ασφαλής ότι μπορεί να προσφέρεις το παιδί σου? Κοίτα, με τη δουλειά που κάνω δεν νομίζω ότι ποτέ μπορώ να νιώσω ασφαλής. Οπότε, και θα δεν θα έπρεπε να κάνω τίποτα στη ζωή μου αν σκεφτόμουν έτσι. Σωστά. Άρα δεν ήταν κριτήριο να φτιάξω πρώτα τα οικονομικά μου ή να αυτό. Αυτή τη στιγμή, αν είμαι καλά, το κάνω. Ναι, και γενικά νομίζω ότι δεν μπορούμε να βάζουμε πρόγραμμα στη ζωή μας και να λέμε τώρα θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω αυτή την κίνηση ώστε να γίνουν όλα καλά. Γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη δυστυχώς και δεν ξέρεις ποτέ τι σε περιμένει. Ο γάμος ήταν αποτέλεσμα όρημη σκέψη, δηλαδή ήθελες να παντρευτείς ή ήταν παρόμοιο? Δεν ξέρω το story. Δηλαδή ήσασταν χρόνια μαζί. Με τον άντρα μου ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Πόσα δηλαδή? Τέσσερα. Πάρα πολλά χρόνια το λέει. Το τέσσερα. Μέναμε μαζί, δεν είναι ότι ξαφνικά γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε. Και για μένα δεν ήταν τόσο σημαντικό το να παντρευτώ. Αλλά και απ' την άλλη δεν ήταν κάτι που θα με πείραζε να κάνω. Από τη στιγμή που το ήθελε και ο σύντροφός μου. Ουσιαστικά το είδαμε σαν επέτειο περισσότερο. Παρά σαν γάμο. Κάναμε ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους μας, για να περάσουμε καλά και για να γιορτάσουμε αυτό που έχουμε τόσα χρόνια. Δεν σου έκανε δηλαδή η πρόταση, αυτό που ήθιστε να γίνει? Ναι, ναι. Μου έκανε και πολύ ανοιχτή πρόταση. Σε ένα θέατρο με 1500 άτομα. Τι λες τώρα? Ναι. Πώς έγινε αυτό δηλαδή? Στην παράσταση που έπαιζε, ναι. Απίστευτο. Αυτό είναι πρόταση. Και φυσικά κολακεύτηκα και πάρα πολύ με όλο αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Έχουν γίνει κίτρινες τώρα από τη ζήλια τους πολλές. Παρότι λοιπόν σοκαρίστηκα. Είχα μείνει λίγο, είχα κοκκινήσει και είχα μείνει άναυδη, αλλά. Ο άντρας είναι ηχθής, μου έλεγες. Με οροσκόπο Παρθένο. Με οροσκόπο Παρθένο. Καλή ισορροπία αυτή. Νομίζω, ναι, νομίζω με τον Παρθένο ταιριάζω περισσότερο, έτσι. Και με τα δύο ταιριάζεις. Δηλαδή, ο Ταύρος ταιριάζει και με τους ηχθείς, ταιριάζει και με την Παρθένο. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, πολύ δημιουργικός συνδυασμός. Και το πιο σπουδαίο στο οροσκόπιό σου, ο Άρης. Που ο Άρης στο οροσκόπιο μιας γυναίκας δείχνει ποιος είναι ο ιδανικός άντρας για μένα.
είναι στους ηχθείς. Άρα έχω βρει τον ιδανικό. Άρα νομίζω δεν νομίζω έχεις... λάθος. Νομίζω τον έχεις βρει τον ιδανικό. Αν και δεν έχω την ημερομηνία του να σας έκανα και μια συναστρία έτσι στο Τσακίρ και Εφη που είμαστε εδώ, θεωρώ ότι από αυτό και μόνο το σημείο είναι ένας άντρας που σίγουρα στα δικά σου πρότυπα είναι πάρα πολύ όπως πρέπει. Δηλαδή κουμπώνει πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι γιατί και εγώ το νιώθω. Ένταση έχετε, γιατί είναι ο Άρης σου και είναι ο ήλιος του. Ένταση έχετε, δηλαδή υπάρχουν φορές που θέλεις να γίνει κάτι. Ναι. Ενώ που υπάρχει που τσακωνόμαστε. Ναι, φυσικά. Υπάρχουν ζευγάρια που δεν το κάνουν. Είναι όμως το αλάτι και το πιπέρι της σχέσης, ναι. Κλασικά. Φυσικά έχουμε και εντάσεις, και... αλλά οι περισσότερες στιγμές μας είναι ήρεμες. Μέχρι να γίνει το μπαμ. Μάλιστα. Τι θεωρείς ότι είναι το στοιχείο αυτό που έχει σαν άνθρωπος που σε έκανε, ξέρεις, να είσαι μαζί του τόσο καιρό και να αποφασίσεις να τον παντρευτείς? Νομίζω η παιδικότητα που έχει, ο αυθορμητισμός και η θετικότητα που έχει σχεδόν για τα πάντα γύρω του. Α, καλό αυτό. Δεν του βγαίνει καθόλου δηλαδή γκρίνια παρθένου? Πολύ σπάνια γκρινιάζει, γιατί είναι και λίγο αγχώδης, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ θετικός άνθρωπος και πολύ δραστήριος. Καλό αυτό. Γιατί ξέρεις, συνήθως γκρίνιες καλά έχουν και ταύροι, δεν είναι θέμα. Ναι, δεν το συζητάω. Απλώς δεν μιλούσαμε για μένα. Μιλούσαμε για εκείνον. Ναι. Και οι ταύροι το λες και οι χθείς το λες και οι παρθένοι. Δηλαδή όλους είναι. Ο κρυός που έχει οροσκόπο πάντως δεν το λες ότι γκρινιάζει. Μπαίνει μέσα και κάνει άλλο. Ευτυχώς, τουλάχιστον έχει και αυτό και με σώζει. Βλέπω εδώ πέρα στο οροσκόπιό σου ότι έχεις και μια πολύ ωραία σελήνη στον κρυό μαζί με το Δία. Αυτό, αν μη τι άλλο, σε ένα οροσκόπιο ενός ανθρώπου δείχνει ότι έχει μέσα του μια έμφυτη αισιοδοξία για τα πράγματα. Ακόμα και αν όλα μπορεί να μαυρίζουν γύρω, οι συνθήκες δηλαδή, μέσα του πιστεύει. Ότι θα βρει μια ακτίδα φωτός. Ότι θα βρει. Ναι, ισχύει. Ισχύει, ναι. Και είναι και πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός στην περίπτωση που, ας πούμε, του χρόνου, λέω εγώ τώρα, μια τυχαία χρονιά, ή το 2011, θα ήθελες να μπει στη διαδικασία να αποκτήσετε ένα παιδί. Είναι ένα διάστημα εξαιρετικά γόνιμο. Όταν μια γυναίκα έρχεται ο Δίας πάνω στη σελήνη της, και επειδή πολλές με ρωτάνε σε mail πότε είναι μια καλή περίοδος για μια γυναίκα για να αποκτήσει παιδί, αστρολογικά, έτσι, εγώ τη δική μου άποψη θα πω. Τα υπόλοιπα ο γιατρός της καθεμίας και η... ναι. Λοιπόν, είναι μια πιο γόνιμη περίοδος και μια πιο καλή περίοδος, γιατί δεν σου φαίνεται σαν βάρος. Αποφεύγω δηλαδή να λέω στις περιόδους Κρόνου, γιατί μπορεί εκεί πέρα να νιώθεις πιο βαρύς. Στις περιόδους που έχεις το Δία στη σελήνη σου πάνω, ξέρεις ότι είναι μια διαδικασία 9 μηνών που θα την απολαύσεις κιόλας. Μακάρι. Άρα, μακάρι να έρθει και να είναι έτσι. Το 10 και το 11 νομίζω ότι είναι πολύ καλές χρονιές να το σκεφτείτε σοβαρά με τον ηχθή σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς παρακάτω προβλέψεις, οικονομικά και επαγγελματικά λέμε σήμερα. Και φτάσαμε στο ζυγό που μπήκε ο Κρόνος στο ζώδιό σας, άρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, διαφοροποιούνται σιγά σιγά τα πράγματα. Ζυγός είναι ο καλύτερος φίλος, ο Φάνης Μουρατίδης. Τον είχα καλέσει παλιά στην εκπομπή και μου έλεγε για σένα. Ότι είσαι καλύτερη. Και εγώ τώρα έλεγα για αυτόν. Και τώρα λες, μπράβο. Λοιπόν, νομίζω ότι τουλάχιστον στα οικονομικά οι ζυγοί δεν πρέπει να ανησυχούν. Να το πεις αυτό του Φάνη, αν δεν μας βλέπει. Λοιπόν, δεν πρέπει να ανησυχούν, γιατί μπαίνοντας ο Κρόνος στο ζώδιό τους, δεν αφορά τον